Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Για τους φόβους μιας νέας τραπεζικής κρίσης στην Νότια Ευρώπη που επιστρέφουν εξαιτίας των προθέσεων των Ιταλών λαϊκιστών στα δημοσιονομικά αλλά και του τεράστιου προβλήματος με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα, κάνει λόγο δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt. Επενδυτές έχασαν 37 δισεκατομμύρια ευρώ στο χρηματιστήριο του Μιλάνου από μετοχές Ιταλικών τραπεζών από τα μέσα Μαΐου, ενώ στην Αθήνα ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε την Τετάρτη που μας πέρασε κάποια στιγμή της ημέρας κατά 9%. Από την αρχή του έτους, οι τράπεζες στη χώρα μας έχουν χάσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τη χρηματιστηριακή τους αξία, ενώ το κλίμα δεν κατόρθωσε να αντιστρέψουν ούτε η ολοκλήρωση των stress test, ούτε η έξοδος από τα μνημόνια, ούτε η επίτευξη των στόχων το πρώτο εξάμηνο για τα κόκκινα δάνεια. Σε κατάσχεση περίπου 700 τραπεζικών λογαριασμών, ημερησίως προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ούτως ώστε να εισπράξει μέρος των υπέρογκων ληξιπρόθεσμων οφειλών, οικοκυριών και επιχειρήσεων, οι οποίες ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ και προκύπτουν από σχεδόν 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Σύμφωνα με τον ετήσιο υπολογισμό της ανεξάρτητης αρχής, το προηγούμενο έτος εστάλησαν ηλεκτρονικά κατασχετήρια σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο περιπτώσεις. Μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που αν υλοποιηθούν θα αλλάξουν ριζικά την ελληνική πρωτεύουσα, σχεδιάζει η ανάπλαση Αθήνας. Από την αποκατάσταση των προσφυγικών πολυκατοικιών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας ως την πεζοδρόμη της Βασιλίσσης Όλγας, το όραμα του νέου οργανισμού που έχει αναλάβει να τρέξει όλες τις αστικές αναπλάσεις του κέντρου είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, με πολλούς βέβαια να κρατούν μικρό καλάθι. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δικτυμό να κυμαίνει σε 652,27 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,03% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.